Μπρόντζοβιτς. Αυτό θα ανοίξει δεξιά για τον Γιαννακόπουλο. Θα πετύχει και δεύτερο γκολ. Για να δούμε τον Γιαννακόπουλο. Αποφεύγει και πέφτει και έκανε έλαβο πέναλτι. Βεβαίως του υποφίπτει ο Τσαλίκης, ο οποίος θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα του κ. Δούλου. Στο 38 λοιπόν είναι ο Γρηγόρης Γεωργάτος απέναντι από τον Βαγγέλη Κοσάδα. Είμαστε στο 1-1 και για να δούμε αν εδώ ο παίκτης του Ολυμπιακού θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του. Εκτελεί στην άλλη γωνία ο Κοσάδας, εθνικός αστέρας Ολυμπιακός 1-2. Με τον Γρηγόρη Γεωργάτο να στέλνει στην άλλη γωνία τον τερματοφύλακα του εθνικού αστέρα. Το οποίο βέβαια από το 72ο λεπτό ο Φρατσέσκος πρότισε να το φέρει στα ίσια. Σοφαρίζοντας, οι δύο ομάδες ξεκίνησαν από την ίδια αφετηρία, όπως και στην έναρξη του τεχνικού. Ο Κόκκιτς φεύγει. Ο επόπτης ακολουθεί δείχνοντας ότι δεν υπάρχει offside. Ο Κόκκιτς πέφτει. Τι έχει υποδείξει, πέναλτι ο Αφέτου. Έχω την εντύπωση ότι έχει δείξει πέναλτι. Είναι ο Γεωργάτος που παίρνει φορά. Απέναντι στον Μιχόπουλο. Στο 20ο λεπτό. Στα δίχτυα ο Ολυμπιακός κάνει το 1-2. Ο Ίβιτς είναι αυτός που εκτελεί αυτό το πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Πέφτει ο Πριωτόπουλος, σώζει την εστία του από την παραβίαση. Πάλι ο Κόκκιτς, το 1-2 με το Μαυρογεννίδη. Τρέχει ο Κλάιβης να τον καλύψει. Περνάει την μπάλα ο Μαυρογεννίδης. Πέναλτι είναι από την ανατροπή του Κλάιβης. Γεωργάτος το πέναλτι τώρα. Εκτελεί ο Γεωργάτος. Δοκάρι, άλλη μια χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η σέντρα από τον Αλεξανδρή. Ο Γιαννακόπουλος πηδά για την κεφαλιά του Τζανετή. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του. Κοντά στη φάση ο διαιτής, ο Ντόβας, δείχνει αμέσως το σημείο του πέναλτι. Ο Ντόβας του δείχνει να εκτελέσει το πέναλτι. Λίγα μεταφέρα από τον Τζόρτζεβιτς και τον γκολ. 2-1 για τον Ολυμπιακό με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι από τον Πρέντακ Τζόρτζεβιτς. Και πάλι ο Τζόρτζεβιτς, πρωταγωνιστής, θα κάνει την πάσα για τον Γιαννακόπουλο. Ο Γιαννακόπουλος αποφεύγει το 300 και προσπαθεί να πλασάρει. Υπάρχει μαρκάρισμα από πίσω στον Γιαννακόπουλο και θα σφυρίξει πέναλτι ο διαιτής, ο κύριος Ντόβας. Νέο σφύριγμα από τον διαιτητή Ντόβα. Τζόρτζεβιτς γίνεται προς την μπάλα, κάνει και το σουτ και θα τη στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ισοφάριση για τον Ολυμπιακό 1-1, ενώ έχουν πέσει ο ένας πάνω στον άλλο ποδοσφαιριστής των δύο ομάδων εκεί. Με στα δίχτυα, μιλούνται όμως επεισόδια ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές του Ιωνικού και του Ολυμπιακού, καθώς έχει πέσει αυτή τη στιγμή στο έδαφος ο Τζόρτζεβιτς. Ο Αλεξανδρής κέρδισε πέναλτι όταν ανατράπηκε από τον Γεωργιάδη πριν από τη γραμμή της περιοχής, όπως φαίνεται από την εικόνα. Την ποινή εκτέλεσε ο Τζόρτζεβιτς, ζευγαρώνοντας τα γκολ της ομάδας του στο τελικό Ολυμπιακός Άρης 2-0. Μεγγέλ της μπάλας στο έδαφος. Τη δούμε με την πρώτη ευκαιρία να δούμε σέντρα από τον Λέτο στην περιοχή. Πέναλτι! Από τον Ροκ απέναντι στον Ντούντου που δίνει από αρκετά μακριά. Τώρα η αντίδραση από τους παίκτες του Τρασίβουλου, για να την δούμε τη φάση αυτή. Εδώ ο Ρόκας απλώνει τα χέρια του. Πέφτει ο Ντούντου. Αυτό βλέπει την κίνηση αυτή ο διαιτητής και καταλογίζει πέναλτι. Για τον Ολυμπιακό που λυτρώνεται από το σημείο του πέναλτι στις καθυστερήσεις ο Καρεσκάκη, ευστοχώντας ο Λουτσιάνο Γκαλέτη. Αρκετό χώρο τώρα πλησιάζει την περιοχή του Αστέρα, η μπάλα στον Γιώγο, ο οποίος πέφτει στο έδαφος. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό, πέναλτι που θα κάνει ο αρχηγός του Αστέρα, ο Λαζαρίδης, στον Λουίς Γιώγο, ο οποίος στην κίνηση απέφυγε ωραία τον αρχηγό του Αστέρα. Και εδώ θα δούμε ότι απλώνει το πόδι, τον σταματά. Ο Διόγο βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο, εδώ θα φανεί καλύτερα. Απλώνει το πόδι ο αρχηγός του Αστέρα, δεν υπάρχει. Ο κύριος Παμπορίδης τσεκάρει τις τελευταίες λεπτομέρειες. Μπάρει στη γραμμή του. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό, εκτελεστής ο Γκαλέτη, η μπάλα στα δίχτυα. Αστέρας Τρίπολης, Ολυμπιακός 0-1 στο 27ο λεπτό του παιχνιδιού. Από τον Λουτσιάνο Γκαλέτη. Αυτός είναι ο σκόρερ του πρώτου γκολ της αναμέτρησης και εδώ οι φίλοι του Ολυμπιακού που πανηγυρίζουν. Γκαλέτη που είχε ισοφαρίσει στο παιχνίδι του πρώτου γύρου. Εδώ ξανά η εκτέλεση. Από τη μία πλευρά η μπάλα, από την άλλη ο Αμπάρης. 0-1 Ολυμπιακός. 7ο γκολ του Αργεντινού που πιάνει τον Ντάνιελ Τσέζαρεκ στην κορυφή και τον Ισμαήλ Μπλάνκο. Ενδεχομένως αποβεί και καθοριστικό στην εξέλιξη της αναμέτρησης, διότι ακόμα και μετά το πέναλτι που κέρδισε ο Ντιόγκο και εκτέλεσε ο Γκαλέτη στο 68. Και ο Γκαλέτη δεν θα νικήσει τον Ξμπούρνικ. Έχει 3 στις 3 αποκρούσεις ο Ξμπούρνικ. Ο
Η Μπαγάσα πέφτει, ο Πάντελιτς πέναλτι στο 56. Στη φάση ήταν ο Γιάχιτς, ο Πάντελιτς πέφτει στο χόρτο. Το σφύριγμα από το Σιδηρόπουλο, κίτρινη κάρτα στον Λεωνάρντο, έδειξε ο Σιδηρόπουλος. Για να δούμε τη φάση. Ο Λεωνάρντο είναι, ναι, τραβάει το Πάντελιτς. Ο Λεωνάρντο είναι που κάνει το πέναλτι. Βλέπετε, πάει και τραβάει από τη φανέλα εδώ το σέρβο, αφού τον έχει χάσει και τον πετάει κάτω. Δεν ήταν ο Γιάχιτς. Πέναλτι για τον Ολυμπιακό, το χαζό, θα έλεγα, τράβηγμα του Λεωνάρντο στον Πάντελιτς. Τον τράβηξε τη φανέλα, τον πέταξε στο χόρτο. Ντουντού απέναντι από τον Αραμπατζή. Κίτρινη κάρτα για τον Λεωνάρντο για την προηγούμενη ενέργεια. Το 57. Ο Τουτού, η μπάλα out. Κακή εκτέλεση από τον Βραζιλιάνο, το 0-0 παραμένει. Έχει το Πετκάκι απέναντί του. Ωραία τρίπλα του Φετφατζίδη και πέναλτι για τον Ολυμπιακό. Ο Καλόπουλος είναι ακριβώς δίπλα στη φάση. Και ο Ολυμπιακός είναι αυτός που έχει τη μεγάλη ευκαιρία στη φάση που ξαναβλέπετε. Καθαρή περίπτωση πέναλτι στην προβολή του Πετκάκη στο Φετφατζίδη. Ο Φουστέρ με τον Γκαλίνοβιτς. 1-0 Ολυμπιακός. Από τα 11 μέτρα με τον Νταβίδ Φουστέρ. Σκοράρει για πρώτη φορά. 33 λεπτά στο μάτσο. Η Μπαγάσα εκτελεί. Καλή εκτέλεση. Βρήκε και το δοκάρι μπάλα. Από τον Μπαγάσα πέναλτι. Τον Μπαζίνσκι. Δύο εντυπωσιακές φάσεις μέσα σε ένα λεπτό για τον Ολυμπιακό. Θα το χτυπήσει ο Φουστέρ με... Ναι, λέει ο ίδιος. Ναι, στον Μυραλάς. Να το χτυπήσει. Ο Νταβίτ Φουστέρ σκόραρε πριν από μία εβδομάδα στην Καβάλα με τον ίδιο τρόπο. 33 λεπτά στο Καραϊσκάκη. Για να δούμε. Ένα στα τέσσερα έχει ο Ολυμπιακός φέτος. Από τα 11 βήματα εκτελεί ο Φουστέρ. 1-0 η Ερυθρόλευκη με τη συμπλήρωση 33 λεπτών αγώνα. Ντουρμάζ, Μαζουακού πάτησε περιοχή, έκανε σέντρα από την κόντρα, θέλει ο Φιμπόγκασον να βγει πρώτος στην μπάλα. Πέναλτι στα 44 δευτερόλεπτα. Η κόντρα, ο Σερφά. Φιμπόγκασον θέλει να βγει πρώτος στην μπάλα, ο Καλαγιώνοπλος δίνει πέναλτι. Ο πρώτος σκόρερ της Super League απέναντι στον Πασχαλάκη. Ο Φορτούνης, 10 γκολ στη σεζόν. Στο 48, 1-2. Το κοντρόλ του Φιμπόγκασον προστατεύει την μπάλα και ανεβάζει τον Καμπιάσο, πέναλτι. Δεύτερο για τον Ολυμπιακό στο 65. Ο Φιμπόγκασον, 3-1. Στο 66, πρώτο γκολ του Ισλανδού στο πρωτάθλημα. Πάλι ο Δισκουσέδα, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Καπιάσο, πέρασε στην περιοχή, πέναλτι δίνει ο Παπαδόπουλος. Εδώ Καπιάσο, αφού έκλεψε την μπάλα ο Ολυμπιακός. Στην εκτέλεση ο Ντομίνγκες. Απέναντι από τον Στεφανάκο, εκτελεί ο Ντομίνγκες, το πιάσε ο Στεφανάκος, ο Καπιάσο έρχεται σε δεύτερο χρόνο, out. Πέρα.
πέρασε ο Φορτούνης από τον Κρόλ. Κάνει σέντρα στην περιοχή, έδιωξε ο Ούκα, πρώτου η Ντέγη, ακόμη περισσότερο Καλτσάς. Προλαβαίνει ο Καμπιάσο τον Σάμπα. Σέντρα του Φορτούνη, πέναλτι. Η μπάλα χτυπά στον Κρόλ και ο Μάνταλος δείχνει τη λευκή βούλα στην προσπάθεια του Φορτούνη να στείλει την μπάλα στην περιοχή. Με τον Κώστα Φορτούνη να έχει βάλει την μπάλα απέναντι από τον Δάφκο. Τον νίκησε και έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό στο 1ο λεπτό. Ο Μιλιβόγεβιτς στον Τουρμάζ. Φεύγει ο Φορτούνης, καλύπτει ο Αναστασιάδης, όχι καλά. Ο Φορτούνης θέλει να περάσει και από τον Δάφκο, πέναλτι που καταλογίζει ο Μάνταλος στην προσπάθεια του Δάφκου, τον οποίο αποβάλλει. Ο Φορτούνης εκτελεί, κάνει το 2-0 για τον Ολυμπιακό. Φτάνει τα 12 γκολ στο φετινό πρωτάθλημα.